Έτοιμοι! Χαλαρώνεται. Φάρμα, φά. Κατηφόρα γίνεται ανήφορος. Ο Γαρδέλης. Σκότες. Α, και εκεί και εκεί έχει, κοιτάξτε. Θα τα τρομάξει αυτός. Γεια σας. Τι ωραία που το κάνανε. Τι ωραία που προσανατολίζουμε όλους. Το είχε δει και πριν. Κοίτα και ο λαχανόχυφος. Τι ελιές. Παιδιά, παιδιά. Σιγά. Γιατί, να το χαρούμε. Μας ακούνε τα σπίτια, τα ζωάκια, τα λαχανικά. Σιγά. Εγώ σήμερα. Καλώς το λέει. Όταν είμαστε στα ζώα... Αν θα τα παίξω φλογέρα. Σιγά, όχι. Γεια σου, γεια σου. Είσαι ένα φιλάκι. Το πρώτο φιλί. Όταν φιλάς βγάζεις γλώσσα. Α, γουρουνάκι. Πω, κατοικώτες που έχω εγώ. Μιλάς με τα ζώα. Αυτά μου μιλάνε. Με τα ζώα πάντα υπάρχει χημεία. Αρκεί να αισθανθείς ότι κι εσύ είσαι λίγο ζώο. Έως πολύ. Εσύ, τι ωραίο τραγούδι. Α, τώρα δίνει. Τώρα δίνει τα ωραία, δεν το κόβετε πάντα. Ο Σταμάτης, ο Σταμάτης ή ο Κώστας Γαρδέλης ήταν αυτός που είδα. Ήταν ο δίδυμός του. Ο Σταμάτης είναι στη φάρμα, δηλαδή. Τρελα... Όπα, όπα, όπα. Τι δωράρα είναι αυτή, τι δωράρα είναι αυτή. Πού ήσουν, λουλούδι μου μικρό. Ήρθε και τα χρόνια πολλά, τόσο δρόμο έκανε. Μπράβο, αγόρι μου, μπράβο, συγχαρητήρια. Άρα, δηλαδή, για να καταλάβω κάτι, γιατί μιλούσε με τα ζώα από την αρχή που μπήκε μέσα. Ναι, μετά αυτοί ψηφίζανε μετά αυτοί. Όχι ακόμα. Τα ζώα εννοώ ψηφίζουν, γιατί μπήκε και έκανε κολεγές από το πουθενά με τα ζώα. Μπράβο στο Σταμάτη, αυτό είναι ικανότητα. Μην κοιτάς η δικιά μας πάνω που δεν μιλάει στη σκιά της. Είναι ωραίο λίγο. Μιλήστε με τα ζώα, μιλήστε, μην είστε, μιλήστε. Ένα πιτσιρίκι είναι ξαπλωμένο. Φάρμα, φάρμα. Μες στα κορταράκια παρακολουμένο. Ο Κουτσαβάκης. Κορώνα forever. Έτσι πως να σε διαβάσω, πες μου πως. Ο Κουτσαβάκης, ποια γλυκή είναι αυτή. Πως να πιάσω, πες μου πως. Το έμαθα. Σε ένα ανοιχτό πουλί εφωνή. Όπου τι τραβάνε και τα ζώα, ας μιλήσουν γιατί οι φιλοζωικές. Μα εσύ... Τι κάνεις βρε, σου τραγουδάει κατουρά. Δεν προλαβαίνω, ποτέ δεν προλαβαίνω. Ο χρόνος τρέχει και εγώ ξοφλισωμένο. Δεν προλαβαίνω, ποτέ δεν προλαβαίνω. Πες μου το λόγο που εδώ ακόμα μένω. Να προλάβω το φανάρι. Δεν προλαβαίνω. Οι δρόμοι έχουνε φρακάρει. Δεν προλαβαίνω. Γκάζι φρένο, γκάζι φρένο. Δεν προλαβαίνω. Και στο ίδιο μέρος μένω. Δεν προλαβαίνω. Μπράβο, πολύ ωραίο, δεν πρόλαβα. Ο Κουτσαβάκης μπήκε. Μπήκε. Με το μπακλαμαδάκι του. Ωραίο αυτό που λέμε και μια κουτσή κιθάρα. Πήρε ο καθένας το όργανό του και μπήκανε. Πάρα πολύ. Έγινε. Τσόντα η εκπομπή. Πολύ ωραία. Ναι, είναι αυτό που πήρε ο καθένας. Ήξερε να το παίζει. Θα το κάνει και η Αγγελική. Θα τραγουδάει. Έχουν τραγουδίστρια. Και η Σάσα τραγουδάει και χορεύει. Και ο Κώστας Γαρδέλης έχει μια ικανότητα να μιλάει με τα ζώα. Όχι σαν τον αδερφό του. Πάρα πολύ δυνατή φάρμα. Dancing with the star, just the two of us και τα δυο. Μπράβο, τα-τα-τα-τα. Είναι σημαντικό για το κανάλι. Το μέγεθος μετράει. Η αυθόρμητη απάντηση είναι πού να ξέρω. Μα τι τον νοιάζει. Πού να ξέρω, είπα Πέτρο. Πού να ξέρω, θε. Δηλαδή, ποια γυναίκα θα σου πει ποτέ
Πω, πω, μπράβο. Κάνεις τώρα λάθος αυτό που τι λες. Τι μέγεθος ήταν αυτό. Κοίταξε, αν είσαι πολύ μεγάλος, μπορεί να σου το πει. Άρα δεν είμαι τόσο μεγάλος που να μου το πει αυτό. Γιατί μιλάμε για τα αυτά μας το τέτοιο. Ευχαριστώ. Μεγάλα λόγια μη μου λες, όσα ακούω τα ξανακούσα τόσες φορές. Μεγάλα λόγια μη μου πεις, μείνε και τίποτα μη μου υποσχεθείς. Μεγάλα λόγια δεν θα πω, στην αγκαλιά μου στο πρωί θα σε κρατώ. Κι αν είμαστε εξαιρεστοί εμείς, μεγάλα λόγια θα σου πω και θα μου πεις. Πολύ ωραίο τραγούδι. Χρόνια πολλά, Νίκο Βέρτη. Να πω κάτι. Τι έχει πάθει ο Γιώργο Κατάς και με ρωτάει τον κόσμο για τα αυτά του. Μα αυτό πια παρά είναι. Όχι, έχω πάει, παιδιά καλεσμένος. Με έχει ρωτήσει ποτέ για το μέγεθος. Μπορεί να κόβει και στο μοντάζ. Όχι, δεν ξέρω. Ίσως έχει ρωτήσει και δεν υπήρχε λόγος για την τι ώρα. Έχει πάθει ο Γιώργο Κατάς, μα πραγματικά, όχι, είναι μεγάλη αλήθεια αυτό. Δεν είναι λίγο διαταρακτικό. Δηλαδή, πας εκεί πέρα και πρέπει να έχεις σκεφτεί και τι θα πεις. Και μετά μπορεί να βγουν και 5-6 πρώην και να πούν καλά, πολύ ωραία είμαστε. Είπε, γελάγαμε 2 χρόνια. Δεν είχαμε δει κάτι. Ναι, και επίσης δεν είναι. Τώρα θα ξεκινήσουμε καινούριο πράγμα. Λέγαμε για το body shaming, λέγαμε για όλα τα shaming. Τώρα δέχομαι και dick shaming. Δεν είναι ωραίο. Αφήστε τον κόσμο. Τι ερώτηση είναι αυτή. Θέλεις να σου πω κάτι. Πες. Εγώ έχω φίλο, δεν θα πω για μένα, θα πω για φίλο. Πες για φίλο. Που έχει τρομερές αντοχές. Και πού το ξέρεις, ένας, ένας. Συνήθως αυτή, αυτή η γυμνασμένη νεκοκοράκια, φίλε, πες τους την νεκοκοράκια. Να σε ρωτήσω κάτι. Υπάρχει πρέπει να ρωτήσεις έναν άντρα, αν είσαι καλός στο κρεβάτι, να σου πει είμαι χάλια. Τρομερές αντοχές. Τρομερές. Πες τα, Γρηγόρη. Τόση ώρα. Αλλάζουμε θέση, να έρθεις εδώ. Αυτογνωσία έχετε. Μα τι ερώτηση είναι αυτή, κυρία μου. Και με τι το έχετε συγκρίνει, δηλαδή. Με το δηλαδή, πώς ξέρεις ότι είσαι καλός. Γιατί μέχρι να ολοκληρώσει ο Δημητράκης αλλάζει μόδα. Α, να σε βρω και να σε αφήσω, άκουγα. Να πω κάτι. Τι παθαίνει ο κόσμος. Στέλιο, ναι. Γιατί μιλάμε. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε για άλλα πράγματα πια. Πολύ. Άρα τώρα θα μιλάμε μόνο για αυτά. Μόνο. Μπράβο στο Σταρόβα. Κάθε πόσα χρόνια αλλάζει η μόδα. Θα μου πεις χρόνια, ναι, σε νοιάζει. Όχι, έχει σημασία. Έφυγε και η κυρία Κακιά. Όπω. Θα ρωτήσω τη Βίκη κάθε πότε αλλάζει η μόδα να συνδυάσω με τα νέα του Σταρόβα. Α, γι' αυτό μιλάγαν δηλαδή. Εμείς που είμαστε πραγματικά real πορνό εκπομπή, γιατί δεν μιλάμε για αυτά και μιλάνε όλοι οι άλλοι. Θα κάνω μία ρουμπρίκα. Θα μιλάμε... ναι, αρχικά μπράβο, παίξαμε το όλα κουντάνταν. Καταλάβατε τώρα, Νάταλη και Γρηγόρη, πώς θα παίξετε την εκπομπή αυτή όταν πια ρίξετε πάρα πολύ χαμηλά το επίπεδο. Και είμαστε εδώ για σας. Καλημέρα, καινούργια μ' αγάπη. Ποιος? Καλημέρα. Α, βγάζει ακουστικό, δεν ακούει. Ήταν πιο ενοχλητική η σολιστική σου διάθεση. Παρατήρησα κι εγώ όταν βγήκε ο Χάρης αυτή τη γλυκιά ματιά που ρίχνει σε ένα κορίτσι. Πώς το είδατε το βλέμμα μου, αφού ήμουνα έτσι. Δεν σε ενδιαφέρει η παρουσία του, δεν είναι καθόλου επάνω στη σκηνή. Δεν συμφωνώ, αλλά εντάξει. Τα βλέπει όλα. Τι δεν συμφωνείς, αφού το βλέπαμε. Εμάς κοιτάγες. Εγώ δεν συμφωνώ, ευχαριστώ πάντως. Αυτό βλέπαμε, δεν είναι να συμφωνήσεις. Δεν σου ζητάει κανείς να συμφωνήσει ή να διαφωνήσεις. Λέμε τι βλέπαμε. Θα ήθελα, ρε παιδί μου, ένα παιχνίδι κάνουμε για να περάσουμε καλά. Όχι, δεν είναι παιχνίδι. Δεν είναι παιχνίδι. Αυτό στο θέατρο λέγεται. Δεν είναι φιλανθρωπικό. Όταν δεν λέγει ο δεν ακούει την Άννα Μαρία. Κάτι συμπληρώνει πάνω σε μένα. Φιλόβροχο. Τέλο πάντων. Γεννημένη σολίστ. Δεν καταδέχτηκε να κοιτάξει το συμπέκτη σου. Τα έλεγε όλα στον προβολέα. Ήταν ο Χάρης δίπλα, το ξέρω. Και στο τελείωμα. Όχι στο τελείωμα, σου λέω στα κουμπλέ.
κάνουμε. Ας κουπλέ, αυτό. Κουπλέ. Στα κουπλέ. Μην απαντάς, εγώ μιλάω. Άρε πάλι. Ο Άγιος Χάρης, ο Όσιος Χάρης. Ο Άγιος Χάρης, στάσαμε. Ενώ πήγε να σε κοιτάξει, μην μιλάει σαν δεν τελειώσω. Καταδέξω να κοιτάξει το συμπαίκτη σου. Μα δεν κοιτάει το συμπαίκτη, τι φιλανθρωπία. Φέρνει άβολη θέση. Εντάξει, εντάξει, και εμένα με φέρνει, οπότε ισοπαλία. Δεν περιγράφω άλλο. Δεν περιγράφω κι εγώ. Ευχαριστώ πολύ. Γίνεται μια φασαρία για χατήρι σου, κυρία. Για χατήρι σου, κυρία. Γίνεται μια φασαρία. Τραγούδια, ας μείνουμε εκεί. Η Άννα και λίγο η Μαρία μερικές φορές, η Ψυχαράκη, μία από τις δύο, δεν τα πάει καθόλου... δεν θέλει να είναι εκεί. Γιατί είναι εκεί. Εσείς καταλάβατε ότι θέλει να είναι. Για φιλανθρωπικό σκοπό μπορεί και να μην είναι. Φιλανθρωπία αλλού, για τον κόσμο. Για τον κόσμο που στηρίζει, ας πούμε, το Χάρη. Το Χάρη, γιατί υπάρχουν και κάποιοι που στηρίζουν το Χάρη, δεν ξέρω. Σίγουρα, ας πούμε, η Αντελίνα Βαρθακούρη είναι μια στηρίκτρια. Ναι, ενώ δεν είναι ωραία, δεν κοιτάχτηκαν ποτέ. Και απαντάει, μην απαντάς στην επιτροπή. Παιδιά, αυτό, άμα δεν είσαι έτοιμος να πας να κριθείς, δεν πας. Δεν είναι υποχρεωτικό να είσαι έτοιμος. Δεν είμαστε και πάντα έτοιμοι για να μας κρίνει ο άλλος. Αλλά δεν γίνεται να πηγαίνεις έτσι. Δηλαδή, ο κύριος Φασουρής, ευτυχώς που είναι στον κήπο με τις αλήθειες στο θέατρο Μουσούρη. Τετάρτη με Κυριακή, συγκεκριμένες παραστάσεις και ο άνθρωπος του βγαίνει το άκτ. Μα δεν είναι ωραίο, δεν είναι ωραίο, Στέλιο. Έλα ο Μερακλίνα, κοπελιά και μαυροφορεμένη. Έλα ο κουβάρος, ο κουβάρος. Ποιος έχει κερδισμένη. Έλα ο ποιος φιλεί τα χείλη σου ζάχαρη πιπιλίζει. Έλα και ο ποιος σημάται δίπλα σου καθόλου δεν κοιμάται. Κομάντο Ιδράκη. Έλα και όποιος κοιμάται δίπλα σου τον ύπνο λαχταρίζει. Στην άμμο γράφος αγαπώ είναι το δεύτερο και θέλω να το αφιερώσουμε μαζί κάπου. Βεβαίως. Μαζί γιατί και ο Νίκος. Με πολύ αγάπη. Με πολύ αγάπη. Δέσποινα όπου θέλουμε να το αφιερώσουμε. Θα το πούμε. Θα το αφιερώσεις. Δεν μας πεις που θέλεις να το αφιερώσεις. Α, το θέλει και η Δέσποινα. Όχι, δεν μας πει. Γιατί. Κάποιες για τους αφιερώσεις άλλους... έτσι λέμε. Για τους άλλους ξέρεις. Καλά ρωτάμε. Τώρα που μας ακούνε θα καταλάβουν. Αφιερωμένο αυτό το τραγούδι να πείτε σε εκείνη. Εξαιτίας της μοναχό και η πληγή μου δεν κλείνει. Αφιερωμένο απ' την καρδιά μου με τόση αγάπη. Κι ας καταστρέφομαι σιγά σιγά απ' τα δικά της τα λάθη. Υπέροχο τραγούδι. Ωραίο. Υπέροχη βίντεο κλίση. Η Βαρδί, γιατί δεν κλείνει το κινητό της τελικά. Είναι και ωραίο. Το προηγούμενο Σάββατο την πήρε η Βύση FaceTime. Τώρα αυτό πήρε το FaceTime. Ενώ δεν είναι. Θέλω να πω, και είναι και ο Καπετανίδης, γνωρίζονται, παίρνει πλάνο από πίσω, μπαίνει στον πειρασμό να κάνει μικρό κυκλάκι. Το λένε πια κανονικά η κοπέλα το λέει. Μπράβο, τι ωραία τότε που ήταν, το αλλάζω. Δεν ήξερα ότι το λένε πια. Με τη μεταλλαξή όμικρο να προκαλεί ανησυχία παγκοσμίως και τα κρούσματα κορονοϊού στη χώρα μας να παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, ανακοινώθηκε η μείωση του διαστήματος της τρίτης δόσης του εμβολίου από τους 6 μήνες στους 3. Με κοιτά self-text. Να υποτίθεται να περάσουμε καλά Χριστούγεννα. Τα Χριστούγεννα θα είναι διαφορετικά. Είσαι δίπλα μου κι είναι όλα μοιρεμένα. Στο παλιό το χρόνο για και χαμόγελο ξανά. Όλα είναι μαγικά για το εσένα. Καλομήρα! Καλομήρα! Μόνο για σένα, Νίκο! Ευχαριστώ, ρε αγάπη μου! Εγώ δεν έρχομαι αύριο στην εκπομπή, έχω τελειώσει για 2 χρόνια. Εκπομπές! Καλομήρα, πού είσαι, Αμερική! Washington! Αμερική! Κοίτα, σου έχω έκπληξη! Oh my God! What is it? Cheesecake. Που γιορτάζει σήμερα. Αμερικάνικο κιόλα. Αμερικάνικο cheesecake. Of course, honey. Thank you. Και αλλά όχι
αφού δεν μπορώ να το φέρω εκεί. Θα το φας για μένα. Θα το φάω. Θα το φάω για σένα. Alright. Αλλά σου έχω έκπληξη. Άλλη. Δώσε την έκπληξη. Ποια είναι η έκπληξη? Ποιο... Ποιο σου καλαμέλα. Σταμάτα. Πολύ ωραίο. Να πάμε μαζί ένα κομμάτι. Ναι. Με τι. Δεν... Πού είναι η καλομήρα. Να... Άσε. Τώρα... Α, το φάμε μετά. Γιατί. Okay, κι εγώ ένα κομμάτι. Να, δεν βλέπει. Νομίζω ότι βλέπει. Νομίζω ότι έφαγα. Ωραίο το δικό σου. Το δικό μας το βλέπουμε. Ευχαριστώ. Μπράβο. Χρόνια πολλά, Νικόλα, που ήρθε γρήγορα. Καλομήρα. Αρχικά, να χαίρεσαι τον γιο σου. Πολύ χρόνος. Ό,τι επιθυμεί. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Thank you. Ρε αγάπη μου. Τι κάνεις, έχω επιθυμήσει πάρα πολύ. Μα δεν έρχεσαι. Έλα και λίγο πια. Βοήθα, αλλά θα ξανατώ εδώ. Ρε αγάπη, εδώ ξαναέλα όμως για να σε δω κι εγώ εδώ. Έλα, Στέλιο, ήταν πολύ ωραίο κρύο αυτό. Γιατί δεν κάνετε τίποτα, δεν σας άρεσε. Καλομήρα, να σε ρωτήσω κάτι. Εσύ κάθε πότε έρχεσαι? Well, κάθε τρεις φορές το χρόνο θα το, αλλά αναλόγως, γιατί εγώ έχω έρθει κρυφά να κάνω δουλειές, να ετοιμάσω κάποια τραγούδια. Oh my God. Απλά δεν έβγαινα γιατί θέλω να τα κάνω σωστά τα τραγούδια, να δώσω συγκέντρωση, να μην τρέχω σε άλλα πράγματα, μόνο τη μουσική. Μ' αρέσει και πολύ. Όταν ξαναέρθω, εννοείται θα σου δω από κοντά. Ναι, αλλά ξανά. Πρέπει οπωσδήποτε, coming head hands. Και, α, συγγνώμη, γιατί καλαμαγιέται, έχω κραγιόν, δεν φοράω σήμερα. Είναι όλο λάθος, οπότε όποτε θες να έρθεις. Καλομήρα, επίσης θέλω να σου πω ότι δεν έχει περάσει από πάνω σου δευτερόλεπτο από το χρόνο. Αλήθεια στο λέω. Όχι, δεν γίνεται να είσαι πιο όμορφη που ήσουν πάρα πολύ όμορφη. Αλήθεια, όχι. Μα τι στόπι. Έχεις κάνει 46 παιδιά και παρόλα αυτά φαίνεσαι πιο μικρή από ποτέ. Πώς έχει κάνει, 8 ή 9. Μόνο 3. Πάω για, ας το να πάνε, για 3. Δημήτρη, Νίκο, Αναστασία, για. Τα φιλιά μου. Έχω φωτό, αλλά είναι εκεί, ας το. Τα φιλιά μου να Thank είναι you καλά. So much. Thank you so much. Να σου πω, πότε θα έρθεις τώρα, πες που δεν μας ακούγαν. Πολύ. Well, θέλω σύντομα, αλλά θα δούμε. Γιατί τώρα με το κορονοϊό, όμικρον. Κορονοϊό. Είναι συνέχεια στην ειδήσει. Αλλά λένε το όμικρον λάθος. Θέλω να βγω στην ειδήσει στην Αμερική να σου πω. Δεν είναι όμικρον, είναι όμικρον. Α, το λένε όμικρον. Μήπως είμαστε όλοι όμικρον. Το λένε όμικρον. It's an όμικρον. Oh no. Με όμικρον. Πες το παιδί μου, βγες και φώναξε το, πας και φύγει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλομήρα, σε περιμένω. Σε αγαπώ πολύ. Χρόνια πολλά. Και εγώ σε ευχαριστώ. Είσαι πάντα στην καρδιά μου. Και χρόνια πολλά σε όλους που γιορτάζουν. Ευχαριστούμε. Χρόνια πολλά. Φιλιά, μωρό μου. Φιλιά. Πολύ ωραία η βότκα. Να, φαντάζεσαι. Ρεσί, κάθε φορά με... Πώς γίνεται το κορίτσι αυτό, τι είναι αυτό που έχει, ρε παιδάκι μου. Μα λιγώνεις που τη βλέπεις, λιγώνεις, παιδί, δεν υπάρχει. Κουκλάκι μου. Και ωραίο και το τσισκέκι, και το αμερικάνικο τσισκέκι, ωραίο. Μπάς, ευχαριστώ πάρα πολύ και για το άλλο, φάτε το. Το φάγατε. Ήμασταν μια ολόκληρη μέρα μαζί, έτσι. Γιατί έχω γιορτή, σε βάσου. Δεν σου φτάνει. Είσαι αχόρταγη. Είναι αχόρταγη. Και θα χορτάσει. Συγγνώμη, πώς μπορείτε να πάρετε το αυτοκίνητο, γιατί έχουμε γύρισμα. Ορίστε, συγγνώμη, ποιος είστε? Ποιος σε φέρνει προεκτήσεως? Ποιος είναι? Τι? Είναι στο νησί της Μάνης, μήπως το γύρισμα. Γεια σου, Αλέξη. Είναι στο νησί της. Ήρθα να σε διεκδικήσω. Τι? Τι? Κλίτσα μου, χαλάρωσε λίγο. Τι ήρθες να κάνεις? Τι λέει? Χαλάρωσε λίγο. Δεν σου έφτασε ο Παναγιώτης που δεν πήρες και θέλεις τώρα να πάρεις τον Αλέξη? Ναι, ναι, βέβαια. Έχεις το πρόβλημα, φοβάσαι. Αλέξη, θέλω λίγο να μιλήσουμε ιδιαίτερως. Δεν υπάρχει παιδί. Ρεύομαι και το cheesecake, δεν αντέχω. Για εσύ που θα μου πεις πού θα πάω, κοπέλα μου. Καλή είναι η Αντζελίνα. Θες να ξανασυστηθούμε? Τι λέει? Να σου πω, πάτα λίγο τα κλάματα. Έλα, αγάπη, κλάψε μία. Στο φρυδάκι σου κατέβασε. Πάρε το λεωφορείο, αλλά φύγε. Ηρέμησε, γιατί εγώ δεν είμαι στα κορίτσια που είσαι στη βίλα. Σε ξέρεις, με παρακολουθούσες.
Με βλέπει. Και αντιγράφει πάρα πολλά πράγματα. Α, είχε τον ίδιο ρόλο. Άδειασέ μου τη γωνιά. Φεύγα. Θέλω και να μου την πει. Θα ήθελα, αν μπορεί, να επιστρέψει στη βίλα. Θα μιλήσει μόνο σου με την Αντζελίνα. Χώρισε τον, μπορεί. Άντε πίσω στη βίλα, κουκλίτσα μου. Έλα, αγάπη. Άντε πίσω στη φωλιά σου. Κοίτα πάλι πίσω σαν τον δολοφόνο που στον τόπο του εγκλήματο γυρνά. Κι αν συγγνώμη μου ζητά, ξέρω πω μόνο να με σκοτώσετε ξανά. Ποια συγγνώμη, μπράβο, μπράβο στα κακά κορίτσια. Φόνο από στον τόπο του εγκλήματο. Γιατί? Δεν έχουν τραγουδιστεί. Ξέρω πως μόνο να φορτώσει. Να πω, γιατί να μην κάνουμε τα κακά αγόρια. Δεν ήταν ωραίο που χτύπησε εκεί. Να κάνουμε αναβίωση τέτοια. Εν πάση περιπτώσει, ευχαριστούμε πολύ τον Πέτρο που δεν τραγούδησε. Να είσαι καλά, αγόρι μου. Συγγνώμη. Τώρα ξαφνικά. Τώρα θα γίνεις παπαγαλάκι ξαφνικά. Αυτά εγώ αυτές τις υπερβολές φοβόμουν, κατάλαβες. Ξαφνικά τώρα θα έχουμε εδώ πέρα. Έτσι, ναι. Θα πάω σπίτι και θα πω: Ωπ, Λάζαρε, κατέβα, τελειώσαμε. Δεν τολμάμε να μιλήσουμε για έναν ηχολήπτη. Αυτό τώρα τι ανατροπάρα, μπράβο. Μα είναι όλο το επεισόδιο πρέπει να παίξει κανονικά και να ξεπαρκάρω. Δεν, τέλειο, δεν υπάρχει τελειότητα. Δεν είμαι καλά. Έγινε. Ούτε εγώ. Πέστα. Ότι μπορεί να γίνουμε 7. Αυτό την πείραξε. Τι εννοείς. Και μαντέψτε πια. Η Αντζελίνα από το περσινό μπάτσελο. Τι λες! Τι είπε! Α, και είπε ότι την προσποιούμε κιόλας. Υποδίωμε. Την προσποιούμε πιο ωραίο. Τώρα τσακ! Τι σχέση έχω εγώ με αυτήν! Η Αντζελίνα έφαγε μια χιλόπιτα πέρσι, θα φάει άλλη μία και φέτος. Αλλά από την Ιζαμπέλα αυτή τη φορά. Μιλάγαμε για τόσο ωραία πράγματα, είχαμε ξεκαθαρίσει. Μα σιγά τι λέγανε και με τον Αλέξη. Ξεκινικά έρχεται το η Αντζελίνα και μας διακόπτει. Τι γεια σας! Πού είστε, ψυχουλάκια! Δεν ξέρω αν με ξέρεις, αλλά εγώ είμαι η Άννα. Χάρηκα. Η νικήτρια. Δεν εσύ είσαι αυτή που τσιρίζει. Ναι, αγάπη μου, σταμάτησα όμως να τσιρίζω. Ρε Αντζελίνα, τι ωραία! Αντζελίνα μου, μιλήσατε για συναισθήματα με τον Αλέξη. Αμέ. Σε έδωσε και 30 και μιλήσαμε για αυτά τα οποία δεν έχει μεταξύ σας. Ρε κουκλίτσα μου, άστρο χρόνο. Πήγαινε από εκεί που ήρθε. Έχει έρθει κοντά με τον Αλέξη. Εδώ δεν έχει ένα σωματείο γυναικών. Έχει δει πόσο κοντά έχω έρθει με τον Αλέξη. Το έχω δει. Σα έχω για τι 6 κοριτσάκια. Ούτε στο μικρό μου δαχτυλάκι. Και οι 6 σα. Fight and dance with the devil. Και αυτό το τραγούδι χτυπάει στο μάχη. Τώρα δεν ξέρω τι. Αλήθεια, αλήθεια είναι η γιορτή μου, είναι αμαρτία από το Θεό. Μα γιατί το κάνει αυτό η άλλη πάνω, ρε φίλε. Μα δεν υπάρχει ένα σωματείο να βγει να πει ντροπή. Δεν υπάρχει ένα σωματείο για αυτή την περίπτωση. Να φτιάξουμε. Βέβαια, ασχολούμαστε με αυτά και κατεβαίνουν παραστάσεις με κόσμο που ανεβαίνει πάνω. Εν πάση περιπτώσει, έχει πιο πολύ σημασία μάλλον αυτό. Ευχαριστώ. Είναι αυτά. Στην επανάληψη περνάνε αυτά, είναι της επανάληψης. Είναι ντροπή. Είναι αρχικά ντροπή γιατί οι άλλες έχουν φάει το γιόνι τους από τον Αλέξη τον Λουλούδη. Έχουν περιμένουν τόσο καιρό να κερδίσουν, να ερημοτελειώσει, να ερημοπαντρευτεί, να ερημοχωρήσει σε 3 μήνες όπως ο προηγούμενος. Και τώρα μπήκε αυτή η κοπέλα που ήταν η καλύτερη χειρότερη, να το πούμε αυτό. Που μένει στο ωραίο νησί της Μάνης, μόνο αυτή μένει στο νησί Μάνη. Όλοι οι άλλοι μένουν στη Μάνη, αυτή στο νησί Μάνη. Πήγε εκεί πέρα να τους κάνει ένα κάτω. Είναι ντροπή, ας ξεσηκωθούμε έστω γι' αυτό. Τι θα τα κάνετε τα λεφτά, άμα πάρετε έτσι ένα μεγάλο. Είναι στο όπερσο. Πίτσες. Πίτσες. Πίτσες ήδη πήγα να πω, αλλά το ταξίδι συνεπάγεται πίτσες. Εγώ, παιδιά, αν κέρδιζε έτσι λεφτά σαν εσάς, θα πήγαινα, θα δίνα εξετάσεις για να πάρω επιτέλους το δίπλωμα οδήγησης. Πήγαινε με όπου θέλεις ταξιτζή. Μαύρες ώρες και πικρές περνάω. Ψάξε να βρεις μια ερημιά
μην ακούω φωνή καμιά. Τη νύχτα αυτή πονάω. Πριν από λίγο χώρισα, δεν έχω που να πάω. Πριν από λίγο χώρισα και σαν τρελός γυρνάω. Πήγαινε με όπου θέλεις. Τραγουδάρα. Ωραίο. Γράφανε παλιά τραγούδια και τους οδηγούς ταξί τους ευόντουσαν. Τώρα ούτε ένα τραγούδι οδηγώ ταξί. Θέλω να πω, εντάξει, το παρακολουθώ. Τι είδα? Α, δεν έχει δίπλωμα. Εντάξει, είναι όμως open. Οπότε αυτό έχει σημασία. Να είναι καλά τα παιδιά. Θα δούμε. Αυτά είναι στοιχήματα, παιδιά. Ήταν ωραίο αστείο, δεν είχα να πω. Και ο Κωνσταντίνος που είδατε όλη αυτή την είσοδο. Ναι. Βάλε λίγο πάλι την είσοδο. Ποιο είσοδο? Όχι, να τα όχι, αυτό που βγαίνει σαν του χρόνου, ανοίγει το. Του χρόνου η Χριστίδου θα βγαίνει. Σαν τη βάλια. Όχι, με τη φάτσα του. Σαν τη βάλια. Δείξε λίγο, παιδιά, είναι αντιγραφή αυτό. Είναι αντιγραφή, μπράβο. Κάτσε να δεις. Να, βλέπεις, έτσι δεν βγαίνει, Βάνια. Έτσι ακριβώς. Κλεμμένο. Κλεμμένο φουλ. Ο άνθρωπος σχεδόν δεν φαινόταν αυτά. Εγώ δεν θέλω να ανάψω φωτιές. Αστέρια, στη μια μακά να πω σε τα φωνείς. Ας πρόσεχες αγάπη μου που δεν τα μη μου πεις. Θα κλαις, συγχώραμε δεν το θέλα τα λες. Ήρθω καιρός να πληγωθείς στο παγίλι. Θα κάνω απόψε να το δεις. Ας πρόσεχες αγάπη μου, κουβέντα μη μου πεις. Θα κλαις, συγχώραμε δεν το θέλα τα λες. Ήρθε ο καιρός να πληγωθείς στο παγίλιες δυο φορές. Τα γόρι μου, Νικόλα, τα γόρι μου. Τη χρυσή δεν τη φέρεις. Ξεχάστηκα, μπερδέ. Τα αγόρι μου με αντιγράφει. Μα δεν σε αντιγράφει, αφού είστε ζευγάρι. Μπορεί να κάνει τα ίδια με το έτερο νήμιση. Γιατί βγήκε χωρίς τη Χρυσή Άλλη να μας δείξει τι το ρούχο. Όχι, μα τι είχε να θυμηθεί σήμερα. Αργυρός, ρε, ο Γλύς ταράχτηκε στον τραγυρό. Για πιάστο αυτό, όχι, μην σε βλέπω εράτη. Πιάστο στο πλάι, γιατί πιστεύεις ότι δεν πέφτεις και έχεις πέσει πιο πολλές φορές από αυτούς που πέφτουν. Θα πάρει χεράκι. Παίρνω χέρι, πού να πάει λες. Πού να πάει λες. Πού να πάει. Έλα, πες. Όχι. Στέλνω αυτή τη τηλεόραση στο Σταμάτη Γαρδέλη.